Είναι ο κύριος Μάριος Θοφυλάτος, ο οποίος προέρχεται από την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής, μεσολογγίτης στην καταγωγή, μουσικός, με σπουδές παρακαλώ πολύ, στο Ρέθυμνο. Καλημέρα σας. Γεια σας, καλημέρα σας. Κύριε, καλά είμαστε. Εσάς ακούω με βραχνιασμένη φωνή που σημαίνει περιοδίες καλά κρατούν. Πάρα πολύ, ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς έχουμε γυρίσει λίγο όλη την Ελλάδα και όπως καταλαβαίνετε έχουμε ακόμα καλά λίγο μάλλον. Άμα έχουμε ακόμα περιθώριο. Κύριε Θοφυλάτο, θέλω να σας ρωτήσω εξ αρχής αν αισθάνεστε ότι αυτή η μάχη των ευρωεκλογών ήδη έχει ξεκινήσει με όρους εσωτερικής κατάστασης. Κοιτάξτε, πάντοτε νομίζω ότι οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία, είτε είναι τοπικές, είτε είναι περιφερειακές, ακόμα και ευρωεκλογές, πάντοτε αντανακλούν και την κατάσταση που γίνεται και στο, που επικρατεί στο εσωτερικό της χώρας. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ίδια σοβαρότητα όπως αντιμετωπίζονται και πρέπει να αντιμετωπίζονται όλες οι εκλογικές αυτές διαδικασίες. Αν έχετε hands free, σας παρακαλώ αποδεσμεύστε το για την ποιότητα του ήχου. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, αν θέλετε, σε προέκταση του προηγούμενου ερωτήματος. Mm-hmm. Προφανώς και το εθνικό συνδέεται με το ευρωπαϊκό, αλλά το ερώτημα είναι, ο πολίτης καλείται να ψηφίσει την Ευρωκάλπη, ποιους τους ευρωβουλευτές, οι οποίοι θα παίρνουν αποφάσεις για την τύχη του, ή τελικά η τύχη του καθορίζεται σε κάποιες κλειστές πόρτες μη αιρετών οργάνων όπως είναι τα Eurogroup. Δείτε τώρα, για τις 120 δόσεις έπρεπε να περάσουν 2 εβδομάδες διαβουλεύσεων με τους έξω. Για τη μείωση φορολογίας που λέει η Νέα Δημοκρατία, ομοίως πρέπει να υπάρχει το πράσινο φως απ' έξω. Αυτό? Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό και το επισημαίνετε και είναι κάτι το οποίο το βάζουμε πάρα πολύ εμφαντικά. Και θα πω ότι είδαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι πάρα πολύ κρίσιμες αποφάσεις, όπως από αυτά που αναφέρετε συγκεκριμένα τώρα, για άλλα αντίστοιχα θέματα, είδαμε και ο κόσμος το είδε ότι η λήψη αποφάσεων ερχόταν από ανθρώπους και κάποια τεχνοκρατικά όργανα τα οποία δεν ήταν δημοκρατικά εκλεγμένα. Και αυτό προφανώς είναι ένα πρόβλημα όσον αφορά και την ίδια τη δημοκρατία. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε και βάζουμε πάρα πολύ εμφαντικά είναι ότι πρέπει πάλι να ξαναπεράσει στο όλες οι αποφάσεις οι κρίσιμες να περάσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο νόμιμο εκλεγμένο δημοκρατικό όργανο, για, έτσι ώστε και ο ίδιος ο πολίτης να αντιλαμβάνεται και να καταλαβαίνει ότι όταν ψηφίζει μια πολιτική επιλογή να μπορεί να έχει, ας πούμε, και την ανάλογη ανταπόκριση και να δίνεται και σημασία οπωσδήποτε και στα ζητήματα της δημοκρατίας. Κατά τη γνώμη σας, σήμερα η κρίση που διέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κρίση του οικονομικού μοντέλου της μόνο, είναι βαθύτερα θεσμική κρίση από την έλλειψη δημοκρατίας? Τι κρίση είναι? Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο πολύ σύνθετο. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο διάστατο. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα σημείο που έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση εκρηκτική, μια κατάσταση η οποία μας φέρνει και αντιμέτωπους, αν θέλετε, σε πολλές απρόβλεπτες και ραγδαίες εξελίξεις. Και αυτό είναι όχι επειδή υπάρχει μια διαφωνία κάποιων τεχνοκρατών ή υπάρχει, ας πούμε, κάποιες πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά νομίζω ότι βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμιο και να αντιμετωπίσουμε και την ίδια την άνοδο της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Και άρα λοιπόν νομίζω ότι η ψήφιση, εννοείται πως είναι και η οικονομική κρίση η οποία αυτή τη στιγμή συντέλεσε το να βρεθεί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη σε αυτό το σημείο, είναι πολιτικές που λήγησαν με τη σειρά τους σε αυτή την κατάσταση. Άρα πρωτίστως ψήφισμα να σκεφτούμε τι Ευρώπη θέλουμε, πώς την θέλουμε, τι ζητήματα πρέπει να σηκώσουν οι εκλεγμένοι άνθρωποι και από την Ελλάδα στην Ευρώπη, όπως παραδείγματος χάρη το ζήτημα της εργασίας, να δούμε τι θα κάνουμε με το ζήτημα των δικαιωμάτων και μια άλλη σειρά ζητημάτων τα οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμα και αφορούν πρωτίστως και τη νέα γενιά, τα οποία συζητιούνται σε καθημερινή βάση, όπως έχετε δει, και στην χώρα. Και προφανώς αυτό δεν είναι κάτι δεδομένο το πού θα οδηγηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Συνεχώς εξελίξεις είναι αταγκαίες και δεν έχουμε κάτι στάνταρ αυτή τη στιγμή ή μπορούμε να προβλέψουμε σε εισαγωγικά το μέλλον. Κύριε Θοφυλάτε, εκτιμάτε ότι το πρόβλημα στη ρίζα του είναι ακριβώς το να αλλάξει η φορά των πραγμάτων ή σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση
που έχει συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας, κυρίως οικονομικά, νομισματικά, πολύ λίγα μπορούν να αλλάξουν. Τι ξέρετε αυτή τη συζήτηση? Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο αλληλοσυνδέτα αυτά τα δύο που λέτε. Δηλαδή, προφανώς η Ευρώπη από την αρχή της δημιουργίας της, προφανώς λειτουργεί με κάποιους κανόνες. Προτάσεις συνεχώς, ας πούμε, και το έχετε δει, ότι η Ευρώπη εμπνέεται, ας πούμε, και από τη δημοκρατία που λένε, ας πούμε, και από τις αρχές, ας πούμε, του διαλόγου κτλ. Από εκεί πέρα όμως βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα αρχίζει και φέρει. Αρχίζει και γίνεται ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να σε οδηγήσει σε μια κατάσταση που θα είναι πρωτίστως μια καλή κατάσταση για τους ίδιους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι χρειάζεται μια ριζική αλλαγή αυτή τη στιγμή, να πάθει ένα σοκ δηλαδή η Ευρώπη, για να μπορέσει πάλι να ξαναθυμηθεί κάποιες καταστάσεις και να μπορέσει πάλι να βάλει μπροστά κάποια ζητήματα τα οποία δεν θα αφορούν γενικά και όριστα κάποια πράγματα τα οποία ίσως και να μην αφορούν τους πολίτες, αλλά να μιλήσουν συγκεκριμένα και προφανώς είναι και το κυριότερο, είναι και ζήτημα συσχετισμών. Οποιοδήποτε θέμα είναι να συζητηθεί, οποιοδήποτε θέμα είναι να πάρθει από μια απόφαση πολιτική, νομίζω ότι έχει να κάνει με το ποιος παρατήρησε, έχει να κάνει με το ποιος συνδιαλέγησε. Και όπως γνωρίζετε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή είναι ένα τεράστιο πεδίο συσχετισμών. Το γεγονός ότι σε μεγάλα τμήματα του ευρωπαϊκού πληθυσμού η επιλογή που φαίνεται να κάνουν είναι σε μία κατεύθυνση που από κάποιους χαρακτηρίζεται ακροδεξιά υπερσυντηρητική. Ωστόσο, δεν προβληματίζει. Δηλαδή, η Λεπέν δημοσκοπικά φαίνεται να είναι και πιο πάνω από τον Μακρόν. Στην Αυστρία το γνωρίζετε τι συμβαίνει, στην Ιταλία, στην Ισπανία, ναι μεν οι σοσιαλιστές αλλά οι φρακιστές είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Θέλω να πω, μήπως αυτό δείχνει ότι οι λαοί πια αντιλαμβάνονται ότι στις μεγάλες οικογένειες χριστιανοδημοκρατία, σοσιαλδημοκρατία και τις όποιες συμμαχίες τους, σοσιαλδημοκρατία με την αριστερά, χριστιανοδημοκρατία με φιλελεύθερες κεντρώες δυνάμεις, δεν είναι η αναλλακτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση που αναζητούν οι λαοί? Νομίζω ότι θα προσθέσω ακόμη ένα περιστατικό. Κάπου διάβαζα ότι στην Ισπανία είχαν κάνει μια εσωτερική δημοσκόπηση και οι πολίτες νομίζω ψήφισαν ότι αν είχαν την επιλογή να ψηφίσουν κάτι διαφορετικό όσον αφορά το προσφυγικό, θα ψήφιζαν μια ακροδεξιά πολιτική, ένα ακροδεξιό κόμμα. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο ποσοστό. Και το λέω αυτό για να συμπληρώσω και αυτά τα παραδείγματα που είπατε κι εσείς. Νομίζω ότι όπως έχει έρθει αυτή η κατάσταση, όλη αυτή η κατάσταση έχει μόνο τεπώνυμο. Δεν ξύπνησαν μια μέρα οι λέει της Ευρώπης και είπαν ότι υπάρχουν, ξέρετε κάτι, παρεθήκαμε τόσα χρόνια το που δούμε, θα αρχίσουμε να στριφόμαστε προς τον φασισμό. Τον οδήγησε κάτι. Τον οδήγησε δηλαδή μια κατάσταση που δεν μπορούσε να βιώσει την καθημερινότητά του. Και αυτό νομίζω ότι είναι όλη η λογική της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, όπου βασίζεται σε κάποιους πυλώνες. Ο πρώτος είναι ο οικονομικός, δηλαδή προσπαθούσε να εξαθλιώσει τον κόσμο, μεταφέροντας το βάρος από τους ισχυρούς στους αδύναμους. Προσπαθούσε συνεχώς και με διάφορους τρόπους και μέσα να απομακρύνει τον κόσμο από την έννοια της πολιτικής, να μην ασχολείται δηλαδή ο κόσμος με φάσεις που τον αφορούν. Και αυτά τα δύο σε συνδυασμό, όταν βλέπει ο άλλος ότι χάνει τη δουλειά του, χάνει το σπίτι του, δεν μπορεί να επιβιώσει, προφανώς στρέφεται σε συλλογικές μίξους, προφανώς στρέφεται σε κάτι συλλογικές όπου θέλει και επιδιώκει μια ομάδα ανθρώπων, όπως είναι, έχουμε δει, ναζιστικές οργανώσεις, να μπορεί να παίρνει στα χέρια την κατάσταση, μετατρέποντας αυτό το κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα σε ένα πρόβλημα το οποίο θα λυθεί με τη βία. Αυτό προφανώς θέλει πάρα πολύ δουλειά. Είναι λυπηρό ότι όντως, ας πούμε, η ακροδεξιά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται μειωμένη, αλλά αντιθέτως ενισχύεται. Αλλά σε πείσμα των καιρών βλέπουμε ότι ο Νότος έχει, παρόλες αυτές τις αντίξωες συνθήκες, στην Ελλάδα εδώ και στην Ισπανία, κυβερνήσεις οι οποίες προσπαθούν να περάσουν και να δημιουργήσουν ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο και διακυβέρνησης της χώρας, αλλά πολύ περισσότερο και ένα μοντέλο το κατά πόσο πλέον η Ευρώπη, ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος και στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα θέλει πάρα πολύ δουλειά και οι εξελίξεις, επειδή ακριβώς είναι κεραγμένες, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, αλλά πιέζουμε συνεχώς για να δημιουργήσουμε τις καταστάσεις που θα μας επιτρέψουν να έχουμε μια Ευρώπη έτσι όπως την οραματιζόμαστε.
Κύριε Θουβλέτε, είστε ένας νέος άνθρωπος και σας ακούνε και νέοι άνθρωποι. Γνωρίζετε καλύτερα εμού ότι αυτό το περίφημο brain drain στην ουσία είναι η μεγαλύτερη αιμορραγία για την ελληνική κοινωνία και μάλιστα μια αιμορραγία με μακρόχρονες επιπτώσεις, αν θέλετε ακόμη και δημογραφικές επιπτώσεις, όχι μόνο καλά εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού πτυχιούχων κτλ. Το ερώτημα είναι, υπάρχουν πολιτικές κατά τη γνώμη σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις ανάσχεσης και επιστροφής ή είναι μάταιος σκόπος? Αν πάρουμε τα χαρακτηριστικά παραδείγματα των κινήσεων που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία 3-4 χρόνια, θα τολμήσω να πω ότι ναι, μπορεί να υπάρξει ένας δρόμος. Και σίγουρα να σημειώσω ότι υπήρχε τεράστια μετακίνηση ανθρώπων προς το εξωτερικό, αναζητώντας μια καλύτερη δουλειά, αναζητώντας μια αξιοπρέπεια, να το πω έτσι, γιατί πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι, όπως και όλοι μας τόσα χρόνια, επιβιώναμε. Αν λάβουμε υπόψη ότι περίπου το 2017 και το 2018 έχουν προκηρυχθεί 500 θέσεις ΔΕΠ το 2017 και άλλες 500 θέσεις ΔΕΠ το 2018, όπως και για το 2019, αν πάρουμε παράδειγμα ότι έχουν προκηρυχθεί περίπου 1.278 θέσεις εργασίας και αν πάρουμε και παράδειγμα ότι η ΕΛΙΔΕΚ έχει απορροφήσει περίπου ένα μεγάλο ποσοστό μεταπτυχιακών και μεταδιδακτορικών φοιτητών, νομίζω ότι είναι τρία πάρα πολύ βασικά πράγματα τα οποία δείχνουν ότι όταν υλοποιείς μια πολιτική η οποία κοιτάει το πρόβλημα και πραγματικά θέλει, ας πούμε, τους νέους επιστήμονες να είναι στη χώρα τους, να μπορούν να δημιουργούν, να προσφέρουν την τεχνογνωσία τους, να εκπονούν οποιοδήποτε σχέδιο, νομίζω ότι υπάρχει δρόμος. Δεν λέω ότι έχει λυθεί το πρόβλημα σε καμία περίπτωση, αλλά νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση τουλάχιστον έκανε κάποια πάρα πολύ σημαντικά βήματα, τα οποία οδηγούν σε μια κατεύθυνση μείωση αυτής της μετακίνησης ως προς το εξωτερικό. Νομίζω ότι αντίστοιχες πολιτικές μπορούν να υπάρξουν και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί όμως να υπάρχει πραγματικά θέληση και η βούληση, έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα από τη ρίζα του. Τώρα, θέλω, οδεύοντας προς το τέλος αυτής της ομιλίας, να σας ρωτήσω, επειδή είστε και ένας νέος άνθρωπος, φαντάζομαι ότι υπάρχει και μια πολιτική με πιο προσωπικά χαρακτηριστικά ατζέντα, που αν σας επιλέξουν οι συμπολίτες μας, γιατί είναι μια περιφέρεια η χώρα με σταυρό προτίμησης, θα θέλατε ιεραρχικά να είναι στις άμεσες προτεραιότητές σας. Πού σκέφτεστε εσείς, πού ενδιαφέρεστε να στραφείτε περισσότερο? Τα τρία βασικά ζητήματα όπου έχουμε θέσει πάρα πολύ ψηλά στον τείχη της ατζέντας μας και προσωπικά, δηλαδή, όπως και συλλογικά, γιατί δεν είναι μια προσωπική επιλογή, είναι μια συλλογική επιλογή, εκπροσωπούμε την ολέα του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωπαϊκό Δέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Το πρώτο και βασικό είναι τα ζητήματα της δημοκρατίας, όπως σας έκυπα και πριν, να περάσουμε δηλαδή όλες οι αποφάσεις στο αρμόδιο κρεγμένο όργανο που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το δεύτερο είναι τα ζητήματα της εργασίας, να περάσουμε δηλαδή, αν μπορούμε, σε μια κοινή εργατική πολιτική, να έχουμε ευρωπαϊκές συλλογικές συμβάσεις και έναν ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό και αυξήσεις των μισθών σε σύγκριση προς τα πάνω. Το τρίτο και πάρα πολύ επίσης βασικό, το οποίο βάζουμε και εμφαντικά και αφορά και τον κόσμο, όπου δεν είναι μόνο οι πρωτογενείς συγκρούσεις, ας πούμε, προς κεφάλαιο εργασία που συζητάγαμε και παλιότερα, να έχει να κάνει και με τον κόσμο των δικαιωμάτων, δηλαδή να υπάρχει μια πολιτική πολύ συγκεκριμένη για τους ανθρώπους αμαία, να συζητήσουμε και να δούμε και να θεσπίσουμε αν μπορούμε να υπάρχει μια κατοχήρωση των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων, όπου αυτή τη στιγμή και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν πολλές οργανώσεις που στρέφονται προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτά είναι τα τρία βασικά ζητήματα που βάζουμε και προφανώς όσο περνάει ο καιρός και υπάρχουν και άλλες καταστάσεις που πρέπει να συζητήσουμε, νομίζω συνεχώς θα είμαστε εδώ, γιατί και εμείς είμαστε μια μικρογραφία της κοινωνίας, είμαστε άνθρωποι που έχουμε βιώσει το πετσί μας όλη αυτή την οικονομική κρίση των προηγούμενων χρόνων και συνεχώς θα βρισκόμαστε σε επαφή με νέους ανθρώπους, έτσι ώστε να συζητάμε και να βρίσκουμε και άλλα ζητήματα να βάζουμε στις ατζέντες μας. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να απαντήσετε σε έναν ακροατή που λέει: ο κ. Θουβλέτος είναι ένας νέος άνθρωπος. Άκουσα ότι είναι στην νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιος από την νεολαία στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, θέλω να το ρωτήσω, γιατί αύριο μπορεί να είναι ευρωβουλευτής.
πώς ο ίδιος σχολιάζει τις τελευταίες εξελίξεις, α, ερώτημα ακροατή εδώ, στην Κυπριακή ΑΟΣ με την τουρκική προκλητικότητα? Νομίζω ότι και ο συγκεκριμένος ο φίλος, αν βάλει να ακούσει την τοποθέτηση του πρόεδρου του Αλέξη Τσίπρα και του πρωθυπουργού στα Χανιά, έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα. Ότι πλέον δεν θα παίξουμε σε καμία περίπτωση με την γεωγραφική μας θέση. Είναι αδιαπραγμάτευτη, έχουμε λάβει όλες εκείνες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να είμαστε στη θέση μας να την υπερασπιστούμε. Δεν θα κάνουμε πίσω και πάντοτε προφανώς με τις συνθήκες που ορίζει το διεθνές δίκαιο. Και ήταν πολύ σαφές, δηλαδή, του προτείνουν δηλαδή να ακούσει την ομιλία του Τσίπρα στα Χανιά προχτές και νομίζω ότι θα καταλάβει ότι πλέον δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, ας πούμε, τον διαπραγματευόμαστε κάτι το οποίο πραγματικά μας ανήκει και δεν έχουμε καμία διάθεση, ας πούμε, τέτοια. Ανησυχείτε, παρεμπιπτόντως τώρα, το βρίσκω και εγώ αφορμή, ανησυχείτε κύριε Θοφυλάτη για την Τουρκία? Όχι απλά κλιμακώνει, έχει φέρει γεωτρύπανο στην Κυπριακή ΑΟΣ και μάλιστα σε σημείο που δεν είναι οι μεγάλοι πετρελαϊκοί παίκτες, να μην τους ακουμπήσει. Και μήπως είναι και λίγο μονόπατο να αισθανόμαστε ότι κάποιοι άλλοι Αμερικανοί, Ισραηλινοί θα έρθουν να σώσουν την κατάσταση? Κοιτάξτε τώρα, ότι η κατάσταση είναι λίγο ανησυχητική γενικότερα, όχι μόνο από την πλευρά της Τουρκίας, είναι. Και αυτό φαίνεται και τα τελευταία, δηλαδή 2-3 χρόνια, γιατί και μέσα στην οικονομική κρίση είδαμε ότι ο κάθε παίχτης, να το πω έτσι, σε κάθε χώρα, προσπαθούσε να γίνει ένας, στο παιχνίδι δηλαδή, προσπαθούσε να γίνει ο κυρίαρχος παίχτης. Να πάρει δηλαδή, είχαμε την Ρωσία, είχαμε την Τουρκία, είχαμε κάποιες χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες είδαμε ότι βγαίνουν εκτός, ας πούμε, πλαισίου και λέγαν πράγματα πάρα πολύ ακραία. Αλλά νομίζω ότι όταν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο μπορεί να σε φέρει σε συνεργασία και με ανθρώπους και με συμμάχους και με χώρες οι οποίοι πραγματικά θα ορίζονται και θα κατευθύνονται από το δίκαιο, από τις ευρωπαϊκές συνθήκες τις οποίες είναι αυτή τη στιγμή ψηφισμένες, νομίζω ότι συνεχώς θα προτάσουμε το συμφέρον της χώρας μας όπου και αν σταθούμε, όπου και αν βρεθούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποιο βήμα πίσω. Η Τουρκία σίγουρα είναι μια χώρα με έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει δείξει σε κάθε τόνο τις διαθέσεις του. Νομίζω ότι έχουμε δείξει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά νομίζω και όλη η ελληνική κυβέρνηση σε οποιαδήποτε συνάντηση με Τούρκους ομολόγους έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν παίζουμε γενικότερα με τις αποφάσεις τις ευρωπαϊκές και με το διεθνές δίκαιο, και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα έχει γίνει σαφές και από εκεί πέρα οι εξελίξεις για ακόμη μια φορά, επειδή είναι ραγδαίες, προφανώς θα είμαστε προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε συζήτηση, για οποιαδήποτε συνθήκη. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, για απαντήστε και σε μια νεαρή φίλη, την Ελένη, που μου λέει εδώ, άκουσα, λέει, στην εισαγωγή, κύριε Σαχίνη, ότι ο καλεσμένος σας είναι και μουσικός. Είπα, είναι μεσολογγίτης και μουσικός που σπούδασε στο Ρέθινο. Ρωτήστε τον λοιπόν, επειδή είναι και από την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι η άποψή του για τη Eurovision στο Ισραήλ την ώρα που βομβαρδίζονται άμαχοι, σκοτώνονται εγκυμονούσες. Πρέπει? Κοιτάξτε, δεν ήμουν άνθρωπος που μου άρεσε και πολύ ο θεσμός της Eurovision. Δεν είχα, ας πούμε... Ας το αφήσουμε αυτό, πολιτικά σας ρωτάω. Παρακολουθούσα, αλλά νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι ένα ζήτημα το οποίο εγώ προσωπικά δεν είναι σωστό το πράγμα που εξάγεται αυτή τη στιγμή. Στο Ισραήλ τουλάχιστον δεν ξέρω αν μπορούσε να γίνει κάποια ανάλογη απόφαση να μεταφερθεί σε κάποια άλλη χώρα, αλλά νομίζω ότι αυτά κανονίζονται με, δεν ξέρω τώρα πώς πάνε, την κίτρια ομάδα και τα λοιπά από την προηγούμενη φυτεία. Αλλά νομίζω ότι οποιαδήποτε κίνηση από τα κάτω του κόσμου, όπως έκανε η φίλη τυχή να αναδεικνύει αυτό το ζήτημα, νομίζω ότι είναι κάτι καλό και πρέπει συνεχώς, ας πούμε, να βάζουμε και ζητήματα, ας πούμε, στο τραπέζι και ειδικότερα με τα social media, να αναδεικνύουμε, ας πούμε, κάποιες λεπτομέρειες όπως αυτή, που έχει μια ιδιαίτερη σημασία και θα πρέπει ο κόσμος προφανώς και να το γνωρίζει. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια, κύριε Θοφυλάτη. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.